την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος τον κόσμο το μέγα έλεος. Το δόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος τον κόσμο το μέγα έλεος. Το απαιώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων δια σου Θεότο και της επίγης πεφανέρωτε Θεός ένας ημχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξαμενος διού αναστήσας των πρωτόπλαστων έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς και τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευδογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σαν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναβλέψασε του τάφου την είσοδον και την φλόγα του αγγέλου μη φέρουσε εμυροφόρη τρομάτριστον λέγουσε άρα εκλάπη ο το ληστή ανοίξας παράδεισον άρα εγέρθη ο και προσπάθους κηρύξας την εγερσήν αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός της εν άδει παρέκον ζωή και ανάσταση. Εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ και εν μνήματι κενό άνθρωποι έθετον θνητή τον διαλόγου τα πέρατα συστησαμένων. Όθεν δεσμευθείς ο αλλοτριός, θάνατος δεινός εσκυλεύετο και οι ενάδια πάντες εκραυγάζον τη ζωή φορώ εγέρσισου. Χριστός Ανέστη, ο ζωδότης, μένειν εις τους αιώνας. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. By your voluntary will, O Savior, you endure the cross, and by mortal men were you into a new tomb interred, who by a word had created the entire world. Therefore, being bound, was
their strife clean. And those in Hades all together cried aloud at your life-bearing resurrection. The Christ is risen, the life-bestower, and he abides forever. Φύσιν θεωρών και λάβαν εν εις νουν των επιπόκων ιετών εν την ασπόρος η λήψη σου Θεοτόκε βάτων εν πυρίαν κατά φλεκτών ράδων αρών αντιβλαστήσασαν και μαρτυρών ομνίστορ σου και φύλαξ της ιερεύση νεκρά βγάζε. Παρθένος δείκτη και μετά τόκον πάλιν μένει παρθένος. Στήσος αθάνατος από του Άδου Σωτήρ, συνήγυρα στον κόσμο σου την Αναστάση της η Χριστέ ο Θεός ημών, εφθράσα εν ισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξα σε λεήμων την Ανάσταση πάσιν. Διώσε και δοξάζομεν μόνε φιλάνθρωπε. Εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και την πέτρα προσελθών εν θα η πέτρα τη ζωή. Λευκή μόνον να νεκρά βγάζεται σκλεούσε. Παύσαστε η μίστη στην όδους κραυγής, έχουσε αείτο ευσυμπάθητον, ον γαρζητείτε κλεούσε, θαρσίτε ως αλήθος εξεγείγερτε. Διό ανάτιε της Αποστόλης, ότι ανέστη ο Κύριος. Κατεπλάγησαν αγνή πάντες αγγέλων οι χωροί, το μυστήριον της κυοφορίας των φρικτών, πόσο τα πάντα συνέχον πνεύματι μόνο. Αγκάλες ως πρωτός τεσσε συνέχεται και δέχεται εν αρχήν ο προαιώνιος και γαλουχείται σύμβασαν ο τρέφων πνοήν αφατό Χριστότητη και σε ως όντος Θεού Μητέρα ευθυμούντες δοξάζουσι. Thank you.
teach me your commandments. Why do you mingle the ointments with your tears full of pity, O women disciples? Thus the angel who was shining in the tomb cried to the myrrh-bearing women, see for yourselves the empty tomb and understand that the Savior has risen from the sepulchre. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερε νικούντο. Αγγέλου τρανός προς αυτά φεγγωμένου, τι με τα νεκρών το ζώντα λογίζεστε, ο Θεός γαρεξανέστη του μνήματος. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. Very early in the morning, the myrrh-bearing women were hastening to your tomb lamenting. But the angel appeared to them and uttered, the time for lamentation has ended, weep no more. Go announce the resurrection to the apostles. Both now and forever, to the ages of ages, amen. Giving birth to the giver of life, O Virgin, you delivered Adam from sin, and to Eve you have rendered joy in place of sorrow. He who from you became incarnate God and man has directed to life him who fell from it. Alleluia, 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 doxa si o Theos. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευδογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
με τα πάντα των Άγιων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ, Κύριε. Ότι ευλογείται σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. The woman bearing mirror hurried to declare the matter of your paradoxical rising of your apostles, O Christ, that as God you arose, granting the world great mercy. Cry to you, O Lord, from the depths of my soul with fervor. Let your divine ears be responsive to me. Whoever be acquitted with hope when the Lord is superior to all soever might greet him. Glory to you, O Lord, what now? From the Holy Spirit and that streams of grace well forth, they irrigate everything created so that life be endangered. Let my heart be lifted upon you, O Logos, and none of the world delights will entice me to be unthirsty-minded, whereas one has final affection of his mother. For the Lord we owe to have love even more fervent. In the Holy Spirit is the wealth of knowledge of God, contemplation and the wisdom, for in Him the Logos discloses all the dogmas of the Father. Savior and deliverer is he who raised up from the tomb and from the bands those born on earth. For he is God, and he destroyed Hades' bars and gates, and on the third day arose as the master of all. And on the third day arose as the master of all. To him whom from the dead arose,
Christ, the life giver, on the third day from the tomb, who crushed the gates of death, today by the power which is his, who slew Hades and ground away the sting of death, and rescued Adam and Eve, to him let us all, born on earth, now sing earnestly, shouting our grateful praise. For he alone, our mighty God, on the third day arose as the master of all. On the third day arose as the master of all. Let us flee the Pharisees' exalted parlance. Let us learn the publican's humble demeanor, and with sigh into the Savior crying out and say, to us be gracious, O only forgiving Lord. To us be gracious, O only forgiving Lord. Sinners, let us fall before the Lord and Master in prayer. And as once the publican, let us present him our sighing. He desires that all humanity gain salvation, and to all who are repentant, he grants forgiveness. He became a man for our sake, through his Father without beginning as God. He became a man for our sake, through with the Father without beginning as God. Brethren, let us all guard ourselves in lowliness, and with laments and sighs strike at our conscience, that at the judgment then, which is in perpetuity, we shall be viewed guiltless, attaining our impunity. For there we have true mitigation. To see it, let us make supplication. For there is pain and sorrows unsetting, gone and deep sight, there is wondrous Eden, of which Christ was fashioner. His being with the Father without beginning as God. He being with the Father without beginning as God. 21 του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Τιμωθέου, του εν συμβόλης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίους Πατρός ημών Ευσταθίου, Πατριάρχου Αντιοχίας της Μεγάλης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Γεωργίου Επισκόπου Αμαστίδος. Τη αυτή ημέρα, ο εν Αγίης Πατήρ ημών Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Αποσχολαστικών εν Ειρήνη Τελειούτε. Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Σαχαρίας Πατριάρχης Ιεροσολύμων εν Ειρήνη Τελειούτε. Τη αυτή ημέρα, τη του Τελώνου και του Φαρισαίου εκ του Ιερού Ευαγγελίου της Ευαγγελιστού Λουκά, παραβολής μνήεν ποιούμεθα. On this day we remember the parable of the publican and the Pharisee from the Holy Gospel of the Evangelist Luke. Pharisaical men, stay away from the temple, for Christ is the reign where they accept the humble. Ο δημιουργός Ο δημιουργός των άνων και των κάτων τρισάγιων και ύμνων εκ των αγγέλων τριώδιων δε και ανθρώπων δέχου. Τες των Αγίων πάντων μεγαλουργών σου πρεσβείες Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Creator of all in earth and in heaven, as you receive the thrice holy hymn from the angels, so also accept the Triodion from us humans. By the intercessions of all your saints who have done great things, O Christ our God, have mercy on us and save us. Amen. Φαραώ, καθ' φορόν παντών εμάς, θα
is no one that is holy as you are, who exalted the horn of those who are faithful to you, O good one, and on the rock. O your confession, you establish. O Christ, my strength are you, my God and Lord are you, the divine congregation aptly for God sings in chorus, crying out to him in purity of mind as she celebrates the feast in the Lord. To thee, Ophagis, O Agathe, touch the North Rizodon, Sipsichas, Potho, Katavas, O Κυρίου δεηθώμε, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να Αγίης επαναπαύει και συν την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Everything that breathes, praise the Lord. And it's out of my person, I sit on Αξιοθύνε ημάς της ακροάσεως του Άγιου Ευαγγελίου, Κύριο των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Ιησού. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τιμία των Σαββάτων όρθου βαθέως ήρθον γυναίκες επί το μνήμα, φέρουσα ετοίμασαν αρώματα και την ασύνα αυτές. Εύρον δε των λίθων αποκεκλεισμένων από το μνημείο, και σε θούσε ουκ εύρον το σώμα του Κυρίου, και γένετο εν το διαπορίστε αυτάς περί τούτο, και ειδού δύο άντρες επεστήσαν αυτές, και στήσε συν αστραπτούσες, εφόβον δε γενωμένων αυτών, και κλεινωσόν το πρόσωπον εις την γην είπον προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκ εστιν οδε αλεγέρθη. Νήσιτι ως ελάλησαν ημίν, έτι εν το Γαλιλαία λέγον, ότι δι τον Υιόν του ανθρώπου παραδοθήνε εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών, και σταυρωθήνε και τη τρίτη ημέρα αναστήνε, και μνήστησαν των ρημάτων αυτών, και υποστρέψασε υπό το μνημείο, επήγαιναν ταύτα πάντα της ένδεκα και πάση της λύπης. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία Ιακώβου, και λύπες είναι αυτές, έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα, και φάνησαν ενώπιον αυτών, ως η λύρος τα ρήματα αυτών, και οι πίστων αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων, και παρακύψας βλέπει τα αθώνια κείμενα μόνα. Και επήλθε προς εαυτόν θαυμάζων το γεγονός. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God, apart from you we know no other. We call upon your name, come all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross, joy has come to the whole world, ever blessing the Lord. Let us praise his resurrection, for having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπο σου από τον αμαρτιών μου και πόσες ανομίες μου εξάλειψον, καρδιά
αν καθαράν Χριστόν ενεμή ο Θεός και πνεύμα εύθες εγγένισον ετις εγκάτης μου. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with your guiding spirit. I will teach transgressors your ways and the ungodly shall turn back to you. Deliver me from the blood guiltiness, O God, the God of my salvation, and my tongue shall greatly rejoice in your righteousness. O Lord, you should open my lips, and my mouth will declare your praise. For if you desire a sacrifice, I will give it. You will not be pleased with whole burnt offerings. A sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humble heart God will not despise. Do good, O Lord, in your good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built. Then you will be pleased with the sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offerings. Then they shall offer young bulls in your altar, and have mercy on me, O God. Amen.
φοβεράν ημέραν της κρίσεως, αλλά θάρρον εις το έλεος της εσπλαχνίας σου, ως ο Δαβίδος ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα σου people and bless your inheritance. Look upon your world with mercy and compassion. Raise all Orthodox Christians and Christians of true worship in glory, and send down upon us your great and abundant mercy. Through the intercession of our most pure Lady Theotokos and ever Virgin Mary, through the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, through the supplications of the honorable, glorious prophet, foreigner, John the Baptist, the holy, glory, praiseworthy apostles, and our fathers among the saints, great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, Athanasius, Kyrillos, John the Almsgiver, patriarchs of Alexandria, of Nicholas, Bishop of Myra, Spiridon, Bishop of Trimithus, and Nectarios of Pentapolis, the wonder workers, the holy, glorious, great martyrs, George the Victorious, Demetrius, the exhaler of myrrh, Theodore of Tyre, Theodore the commander, and Minas, the wonder worker, of the holy, higher martyr, Haralambos and Eleftherios, the holy, glorious, victorious martyrs, the glorious, great martyrs, and all laudable Euthymia, the holy and glorious great women martyrs, Thecla, Varvara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Fotini, Marina, Paraskevi, and Irene, of our holy, godly, ascetic fathers, the holy, righteous ancestors of God, Joachim and Anna, and of all your saints. We beseech you, O merciful Lord, hear us sinners who pray to you, and have mercy on us. Kyrie eleison, 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 mercy, compassion, and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-creating Spirit, always, now, forever, and unto the ages of ages. Τη Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης θυμώντες, μεγαλύνομαι. Αμήν. Ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίεσε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξατέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα
την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν τη δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τετούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μη μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το ένεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβωμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος εν βραχίον η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνος διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των κερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθημερινός τας αποθρό, σε δαμινός δεινώντας ενέβλησε να δεθόν και βλωτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως στον σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού νηστήν ελέους καθώς ελάλησεν προς τους πατέρες ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Θεόν ανθρώπων όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευδογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθενομαρίας
με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. For all the powers of heaven praise you and give you glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Amen. Agios Kyrios o Theos in me. Holy is the Lord our God. Agios Kyrios o Theos in me. Pharisees, abusive ostentation, and rather learn from the publican, excellent self-abasement, so that we to be exalted, crying to God as he did, be gracious to your servants, O Lord, voluntarily born of a virgin maid. Christ our Savior, who endured crucifixion and with yourself raised up your world by your divine dominion. O ποιητής της κτήσεως και Θεός των απάντων, εξ αχρόντου γαστρών
η δόξα. Sound of trumpet, praise him with the harp and lyre,
only begotten Logos of God, while departing not from the Father's bosom, you came to earth for love humanity, immutably becoming human, and you physically endured the cross and death, although impassible in divinity, having risen from the dead, you granted the human race immortality as the only Almighty One. And in Bona Kehoro, and it afton, and sounding cymbals, praise him with triumphant cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. A Pharisee, by self-esteem dominated, and a publican in repentance prostrated, both approach you, the only Master, but the one after boasting was deprived of the blessing, while the other, not speaking, was counted worthy of your gifts. Confirm me in such size as these, Christ our God, since you love humanity. Εξομολογήσον εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου, τετελώνω
και το Φαρισαίο των διαφόρων εμιγνώσα ψυχή μου του μεν μισήσον την υπερήφανον φωνή του δε ζήλωσον την ευκατάνυκτον ευχή give thanks to you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your wondrous works. Loathing the vaunting voice of the Pharisee, yet emulating the compunctious prayer of the publican, let us not be haughty, O faithful, but rather humbly ourselves. With compunction, let us cry, O God, have mercy and forgive our sins. Oh.
Of ages, amen. You are supremely blessed, O Virgin Theotokos, for through him who from you became incarnate was Hades taken prisoner and Adam has been summoned back, the curse has been neutralized and Eve has been liberated, death has been put to death and we have been brought to life. Therefore, exulting, we cry out, O Christ our God, you are blessed, for so was your good pleasure. Glory to you. Σου μεθάσω πάκουσον και δέησον έτη δε του Αρχιεπισκόπου ημών επιδοφόρου και πάσε Χριστό ημών. Επουρώνιεθε Πάτερ Παντοκράτορ Κύριε ημονογένες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αιώρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αιώρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημών. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Και εσύ τη δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκαια και εις τους αιώνας, τον αιώνα να μην. Η ειρήνη πάση, της κεφαλάς ημών, του Κυρίου είναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και
ξένον το όνομα σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφύγει, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε φυγό, το μην το θέλημα σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράσι πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παρότινον το έλεος ότις γίνοσκος είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Σωτηρία τον κόσμο γέγονεν, άσομεν το αναστάντη εν τάφου και αρχηγό τη ζωή.
αυτόν τον οίκος εδωκένει μην και το μέγα Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν η ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της ειρήνης του σήματος κόσμευσα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Το Άγιο οίκο τούτου και το μεταπίστος ευδαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών επιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κληρού και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του ευσεβού Σιμών εθνούς πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. For this city, for every city and land, and the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For favorable weather and abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, from the perils of the coronavirus against us, for doctors, nurses, medical staff, and scientists, for those who are ill, those who have been cured, and for those who care for them, for those who have fallen asleep, and for their eternal memory, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos, and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life
unto Christ our God. For to you belong all glory, honor, and worship, Father, Son, and Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Amen. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτού. Bless the Lord, O my soul, and forget not his rewards. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Lord, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and forever, and to the ages of ages. Amen. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Σώτερ σώσον ημάς. Έτικε αιτίον η ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Τη συγχάρητη τη Παναγία Αχράντου, υπερευδογημένη εν δόξου δεσπινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, με τα πάντα των Άγιων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε δεήσον, Κύριε Θεός και μας ορθόμενος και δόησον πάντων εντάσσεων των Blessed is he whose help is the God of Jacob, his hope is in the Lord his God. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Βασιλεύσει Κυρίος εις τον αιώνα ο Θεόν, ο Θεός ουσιών, εις γενεών και γενεών. Σαν ημάς Θεό, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούιο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων
και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αημαρθένου Μαρίας αντρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω, θάνατον πατήσας. Ιησόν της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. For you are God, our holy, and our good and loves mankind. To you we give glory, to the Father, the Son, and the Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Amen. This is the day the Lord made. Let us greatly rejoice and be glad therein. Let heaven and earth praise him. When the women disciples of the Lord had learned from the angel the joyful message of the resurrection and rejected and their ancestral decision, they cry aloud to the apostles triumphantly, "Death has been despoiled, Christ God has risen, granting his great mercy to the world." Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος. Αγαλιασόμεθα και φρενθόμεν εν αυτή, εν εσάντος αν αυτόν οι ουρανοί και η γη, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση να παρήψασε της Αποστόλης καυχόμενε λεμόν. Εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός. Sophia, Ορθή, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ημάς ιε Θεό,
ψαλλοντας η αλληλούια. Disciples of the Lord had learned from the angel the joyful message of the resurrection and rejected the ancestral decision. They cried aloud to the apostles triumphantly. Death has been despoiled, Christ God has risen, granting his great mercy to the world. Κανόνα πίστεως και εικόνα πρότητος εγκρατείας διδα. Καλόν ανέδειξες σε τη πίμνη σου ή των πραγματών αλήθεια δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλό την πτωχή τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς Let us flee from the Pharisees' exalted parlance. Let us learn the publican's humble demeanor. And with sighs unto the Savior cry out and say, To us be gracious, only forgiving Lord. Pharisee, figo men, ipsi gorian. Και τελώνου μάθομεν το ταπεινόν εν στεναχμής προς τον σωτήρα κραγάζοντες. For you are God, our holy, to you we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Amen. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Amen. Yeah.
θάνατος εἰσοῦς. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, both now and forever and to the ages of ages. Amen. Holy Immortal, have mercy on us. Δυναμής. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι του Κυρίου. Προσκομαι
ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης χόδρα. Προς Τιμόθεον δευτέρας επιστολής Παύλου τον αγνώσμα. Σοφία πρόσχομαι. Τέκνον Τιμόθε, παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής, της παθήμασιν, ή αμοιεγένετο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης. Ιους διωγμούς υπήν εγκά και εκ πάντων με ερίσατο ο Κύριος, και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Πονηρίδε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Σίδεμένε εν εις έμαθες και επιστώθης, ειδός παρατείνος έμαθες, και ότι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας. Τα δυνάμενα σε σοφίσε η σωτηρία, διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Your work shall be magnified greatly. You made all things in wisdom. Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are magnified exceedingly. The readings from Paul's second letter to Timothy. Wisdom, let us be attentive. Timothy, my son, you have observed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions, my sufferings, what befell me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, what persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostors will go on from bad to worse, deceivers and deceived. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus. Peace be with you, the reader. Alleluia. Sophia orthi acusome du Agiu Evangelio, irini pasi. Ek tu kata Lucan Agiu Evangelio to anagnosma, πρόσχομαι. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωποι δύο ανέβησαν εις των ιερών, προσεύσξας Θεέ.
ο εις Φαρισαίος και ο έτερος θελώνης, ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προς ιέχητο, ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούκ ημί ως περιλείπει των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, οίκαιος ούτως ο τελώνης, νηστεύω δις του Σαββάτου, από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Κι ο τελώνης μακρόθενε ωστός, ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαμούς εις των ουρανών επάρε, αλλά έτυπτεν εις τον στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ελαστητήμη το αμαρτωλό. Λέγω ημίν κατέβη, ούτως δε δικασμένος εις το οίκον αυτού, ήγαρ εκείνος, ότι πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. The reading of the Holy Gospel is according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you. The Lord said this parable. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I have. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but rather beat his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. That ever guarded by your power, we may give you glory, Father, Son, and Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Again, at countless times we fall before you, O Lord, and implore you, O good one who loves mankind, that you, having regarded our prayer, may cleanse our soul and body from every defilement of flesh and spirit, and grant to us to stand before your holy altar of sacrifice, free of guilt and condemnation. Grant also, God, those who pray with us progress in life and faith and spiritual understanding, and grant that they also may worship you with awe and love, partaking of your holy mysteries without guilt or condemnation, and be deemed worthy of your celestial kingdom to come. No one bound by a carnal desire is opposed to this worthy approach, and draw near to you to minister to you, the King of Glory.
Ah.
και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτό. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord our God remember us all in his kingdom, always, now, and forever, and unto the ages of ages. Ο σχήμων Ιωσήφ από το ξύλο καθελών και άκρητο στο σώμα, σιδώνει και δεύσε απέθετο. The noble Joseph lowered your body from the cross, wrapped it in the clean linen shroud, laid it in a newly hewn tomb, and anointed it with aromatic spices. The disiscomosus ke lei somme o theos, pandote nikia e ke esu seonos tamme. Σωμέν τη δέησιν ημώ το Κυρίο. Υπέ του προτιθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθωμέν. Το Άγιο Οικοτότο και το μεταπίστος ευδαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθωμέ. Υπέ του Ριστινέ ημάς από πάσης θύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθωμέ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. That this whole day may be perfect, holy, peaceful, and without sin, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. For that which is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord.
that we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. For a Christian into our life, peaceful without shame and suffering, for a good defense before the awesome judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Commemorating our most holy, pure, most blessed and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Δια του νυχτήρμων του μονογενούς Υιού Μεθού ευλογητώσει, σύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρ Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδο μου ίσιο και χώρις τον αμήν. Αγαπήσουσε, Κύριε, σχίσμα. Κύριε, στον νόμο και τα φυγή μου και λύσεις μου. I will love you, Lord. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Amen. Τας θύρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπιθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και διά την ημιτέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακροθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εξ διών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα, το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το οκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end.
and in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ανέσεως, ο mercy and peace, a sacrifice of praise. Let us stand aright, let us stand in awe, let us be attentive, that we may present the holy offering in peace. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. Anos comentas cardias, let us lift up our hearts. Ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Let us give thanks unto the Lord. It is proper and right. Επινίκιον ύμνων, άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα. Holy, holy, holy Lord Sabaoth, heaven and earth are filled with your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna to God in the highest. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμάρτιον. Take, eat, this is my body which is broken for you, for the remission of sin. Likewise, after partaking of the supper, he took the cup, saying, O mios, και το ποτήρι μετά τη διπνίσε λέγον. Drink of this, all of you, this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the remission of sin. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εχεινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
remembering therefore the saving commandment and all that has been done for our sake, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven and the affirmation of the right hand, and the second and glorious coming. Amen. Tassa ekton son, si prosferomen kata panda ke dia panda. Your own of your own we offer to you in all and for all. We praise you. Se himnomen. Once again, we offer this spiritual worship without the shedding of blood and beseech and pray and entreat you. Send down your Holy Spirit upon us, upon these holy gifts offered and consecrated before you. Make this bread the precious body of your Christ. Amen. That which is in this cup, the precious blood of your Christ. Amen. Μεταβολώντα πνεύματις το Αγίο, changing them by your Holy Spirit. Amen. 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 So that these gifts be for those who partake of them with vigilance of soul, remission of sin, communion of Holy Spirit, fullness of the kingdom of heaven, boldness before you, not for judgment or condemnation. Again, we offer this spiritual worship for those who have reposed in the faith, our forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and every righteous spirit made perfect in faith. Παναγία Σαχράντου, υπενευδογημένη εν δόξου δεσποινησίμων Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Especially far most holy, pure, blessed and glorious Lady Θεοτόκος and ever Virgin Mary. Truly, you are worthy to be blessed, Mother of our God, the Theotokos. You, the ever-blessed one, and all-blameless one, and the Mother of our God. You honored more than the cherubim, and you have more glory when compared to the seraphim. You without corruption, did be our God, the Logos. You are the Theotokos, you do who we magnify. Oh.
Μνήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών επί δοφόρου, ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμονία μακριμερεύοντα, και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Φαρισαίου φύγομεν αδελφοί την υψηγορία, και πανόλεθρον αληθώς, και τελώνου πάντες δεξόμεθα προθήμως την ταπεινοφροσύνη και την μετάνοια. Κύριε Ιησού. And remember, Lord, those whom each of us has called to mind and all your people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name, of the Father, the Son, and the Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. May the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you. Καθίστε παρακαλώ, please be seated. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Good morning, καλημέρα. God bless you, good morning. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. For the precious gifts here offered and consecrated, let us pray to the Lord. That our God, who loves mankind, having accepted them at this holy and celestial and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon his divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Amen. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίες και τα Κρήτος, το μάνι επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμ τις οφελέτες ημών, και εμείς ενέγης ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Irene Parsi, peace be with you. Σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομαι. We give thanks to you, invisible King, by your boundless power. You fashioned the universe in the multitude of your mercy. You brought all things from nothing into being. Look down from heaven, O Master, upon those who have bowed their heads before you. They have not bowed before flesh and blood, but before you, the awesome God. Therefore, O Master, make smooth and beneficial for us all whatever lies ahead according to the needs of each. Sail with those who sail, travel with those who travel, and heal the sick. Physician of our soul and body. Amen. Through the grace, compassion, and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-creating Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Προς Κύριος ο Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κυρίου σου και Θρόνου Δόξης Βασιλείου σου, βοηθείο του Αγιάσμα ημάς, το άρα προσκεχήμενο σώδη γιουράτο σου νόμ, και την ξέρωση κρατιά σου χειρί του μεταδούν ημί του νεκρά του σώματό σου και του τμήματος διημών του παντή του λαό σου ο Θεός σε δυστηματολό και ελεησόν με. Αμήν. Πρόσκομεν τα Αγία της Αγής. Let us be attentive, the holy gifts for the holy people of God. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. The Lamb of God is apportioned and distributed, apportioned but not divided, forever eaten and never consumed, sanctifying those who partake of it. Jesus Christos Nika. Jesus Christ victorious. Amen. Pleroma pneumatos Agio, amen. The fullness of the Holy Spirit. Ευλογημένη εις αίσθηση των Αγίων σου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας. Τον αιώνα να μην ζέσει πίστη πλήρη πέμε του Αγίου. Αμήν. I believe and confess, Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came to save sinners before we were the first. I also believe this. Jesus Christ. I believe and confess, Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body and that this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge or in ignorance, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for the remission of sins and for eternal life. Amen. Behold, I approach for divine communion. O Maker, burn me not as I partake, for you are our fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. Tremble, O man, as you behold the divine blood. It is a burning coal that sears the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by your divine eros you have changed me. But burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with delight in you, so that leaping for joy I may magnify, O good one, your two comings. How shall I, whom unworthy, enter into the splendor of your saints?
If I should dare to enter into the bridal chamber, my vesture will condemn me, since it is not a wedding garment, and being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me, as you are the one who loves mankind. Master who loves mankind, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be to my judgment, because I am unworthy, but rather for the purification and sanctification of both soul and body, and the pledge of the life and kingdom to come. It is good for me to cleave unto God and to place in him the hope of my salvation. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mysteries to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas, but like the thief I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, approach with the fear of God, faith and
Don Kyrion ek ton uranon. Alleluia. Praise the Lord from the heavens. Praise him in the highest. Alleluia. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Αλληλούια. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. We have seen the true light. We have received the heavenly spirit. We have found the true faith, worshiping the undivided Trinity. For the Trinity has saved us. Είδομεν το φως το αληθινό, ελάβαμεν πνεύμα παράνοιον, ευρώμεν πίστην αληθή, αδιαιρέτων τριάδων προσκυνών. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα εις Θεό, Θεός επίσημα δόξα εις. Because you have made us worthy to partake of your holy mysteries, keep us in your sanctification, that all day long we may meditate upon your righteousness. Hallelujah.
Christ, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly life, creating and awesome mysteries of Christ, let us worthily give thanks unto the Lord. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Ότι σοι αγιασμός ημών και σοι τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα, ο Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctifying those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and forsake us not to have put our hope in you. Grant peace to your world, Amen. To your churches, Amen. To your clergy, Amen. To our civic leaders, Amen. To the armed forces, Amen. And to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship, Father, Son, and Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Amen. Blessed be the name of the Lord. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρός της πάσης την πατρική οικονομία, πλήρως της χαράς και φρουστίνης της κρατίας ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου το μεθά σου επάκουσον και λέησον. Γιατί δεόμεθα είπε του Αρχιεπισκόπου ημών επιδοφόρου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Γιατί δεόμεθα είπε του ευσεβούς ημών έθνους, του Προέδρου ημών και πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό. Γιατί δεόμεθα είπε ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και έφεση μαρτιών των δούλων του Θεού, Ελένης, Μιχαΐα, Χαραλάμπους, Γεωργίου, Κυριακής, Γρηγορίου, Παντελεήμων, Θεοδόρου, Γεωργίας, Μαρίας, Σωτηρίου, Μαρίας, Γεωργίου, Θεοδόρου, και συγγενών και εικονίων και φίλων αυτών, περιγείας και σωτηρίας αυτών, υπόμε. Γιατί δεόμεθα και είπε του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Έτι δεόμεθα είπε του διεφυδεχθήνει την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη και κοινότητα ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύνου και ευθυδίου πολέμου και ευθυδίου θανάτου. Είπε το ίδιο νεύμεν ήδη άλλακτον γενέστε των αγαθών
και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάση την οργήν και νόση την καθημών κοινωμένην, και ρίσαστε ημάς ετ' εις υπηκειμένης ημί δικαίας αυτού απειλής, και λέεισε ημάς. Hear us, O God, our Redeemer, the hope of all, at the ends of the earth or far away upon the sea. And show mercy, O Master, toward our sin, and have mercy on us. For you are merciful and loving God, to you we give glory, Father, Son, and Holy Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Irini Pasi. Peace be with you all. Τα σκεφαλάσιμο του Κυρίου κλίνομε. Most merciful Master, Lord Jesus Christ, our true God, through the intercessions of our most pure Lady Theotokos and ever Virgin Mary, through the power of the precious and life-giving cross, through the protection of the honorable bodiless powers of heaven, in the prayers of the venerable, glorious prophet, forerunner John the Baptist, of the holy, glorious, praiseworthy, paramount among the apostles, Peter and Paul, of the holy apostles and our holy God-bearing fathers, of our fathers among the saints, great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, our father among the saints, Athanasius and Kyrillos, John the Almsgiver, patriarchs of Alexandria, of St. Nicholas, Bishop of Myrnikia, the Wonder Worker, and St. Spiridon of Tirmithus and Nectarius of Pedopolis, the Wonder Workers, of the holy, glorious, great martyrs, George the Victorious, Demetrius the Exhaler of Myrrh, Theodore of Tyre, Theodore the Commander, and Minas the Wonder Worker, of the holy priest martyrs, Haralambos and Eleftherios, of the holy, glorious, great women martyrs, Thecla, Varvara, Anastasia, Ekaterini, Kyriaki, Fotini, Marina, Paraskevi, and Irene, of our venerable and godly ascetic fathers and the holy righteous ancestors of God, Joachim and Anna, of Saint Auxivius, whose memory we celebrate, and of all your saints. Ευπρόσδεκτον ποιήσιτι δέησιν ημών, δώρησε ημίν την αύσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπωσον ημάς εν τη σκέπτω των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών πολέμιων, ειρηνευσόν ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός, φιλάνθρωπος και δεήμων Θεός. Παρθένε, χαίρε και χάρη το μένει Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Let us pray to the Lord. Lord Jesus Christ, our true God, that you blessed the five loaves in the wilderness and from them fed 5,000, will you also bless these loaves, the wheat, the wine, and oil, and multiply them throughout this city and parish and throughout your world, and bless your faithful servants who will partake of them, for you bless and sanctify all things, Christ our true God. To you we give glory, as to your eternal Father,
Your holy, good, and life-creating Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Amen. Plusi epto kefsan kepinasan I dexitundes ton Kyrion ukelatothisonde παντός αγαθόν. Λούσιε ευνόχευσαν και πείνασαν. Τρέχω, δεν πειράζει. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Για μπλέση, βοήθεια σου, χρόνια πολλά. Those in whole wealth abound shall poor and hungry be, but those who seek the Lord never shall in want be of any good thing. Ας ενώσουμε σήμερα τις προσευχές μας για την αιωνίαν πάψη των ψυχών κειμένων δούλων του Θεού, Φέδρου Φροξίδη, Άνης Κωνσταντινίδου, Μιχαήλ Κωνσταντίνου και Ηλίου Κωνσταντινίδου και Ανδρέου Κουκιάλη. Today we commemorate and celebrate a 40-day memorial in memory of Mr. Andrew Kugali, Mr. Fred Fruxidis, 4 years, Mrs. Anna Konstantinidis, 8 years, Mr. Michalis Konstantinou, 10 years, and Mr. Louis Konstantinidis, 10 years. Let us pray. Ευλογητός η Κύριε, διδάξω με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χώρος ευρεπηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου ευρωκαγώ την οδόδια της μετανοίας το απολολός πρόβατον εγώ ημί ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ο παλάμι εκμειών των πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβασί εντολής δε πόλην με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην, εις τον καθομοίου συνέβαν άγαγε, το Αγίον Χάλος αναμορφώσαστε. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments, image am I of your indescribable glory, though I bear the scars of my transgressions. Master, take pity on me, the work of your hands, and in your loving kindness cleanse me. Grant me the homeland for which I long, making me a citizen of paradise. Blessed are you, O Lord, trust me your commandments. Give rest, O God, to your servants, and place them in paradise. Hear the choirs of the saints and the righteous, O Lord, will shine as the stars of heaven. To your departed servants, give rest, O Lord, overlooking all of them. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς ομνήσομεν βόντες, Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος,
ως συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Both now and forever and to the ages of ages, amen. Rejoice, gracious Lady, who gave birth to God in the flesh for the salvation of all, and through whom the human race has won salvation. Through you, pure and blessed Theotokos, may we find paradise. Alleluia, 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 doxa si o Theo. Among the saints, give rest, O Christ, to the souls of your servants, where there is no pain, sorrow, or sighing, but life everlasting. Meta ton aion ana. Των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων αυτάσει στη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Όπου πάντε εσύ αΐσου, glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. You are God who descended into Hades and there loosed the bonds of those held captive. Give rest to the soul of your servant, servants, O Savior. Virgin,
Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγαλεό σου δομεθά σου επάκουσον και λέησον. Έτι δομεθά επένα πάψος των ψυχών του κειμένου δούλου του Θεού Ανδρέου και των δούλων σου Δημητρίου και Βασιλικής και των δούλων σου Άννης Ιουλίου, Κωνσταντίνου Μιχαήλ Αλεξάνδρου Αλεξάνδρες Ευσταθίου, Κυριάκου Μιχαήλ Ελένης Κωνσταντίνου Ανδρέου Εκατερίνης, Μιχαήλ Μιχαήλ Κυριάκου, Ρεβέκας Παναγιώτου Ελένης Κωνσταντίνου Παύλου, Ελένη Σταυρούλας, των δούλων του Θεού, Άνης Γεωργίου Ευγενίας Χαραλάμπους Λάμπρου Βύρων, Θάλιας Χρήστου Ιασών Γεωργίου Μιχαήλ Ανδρέου Αγγέλου, Walter and Ilithia, Jared and Spiro, και είπε του συγκριθήν αυτής, παμπλημένη μ' ακουσιόντε και ακουσιό. That the Lord God will establish the souls of his servants, Andreas, Phaedros, Anis, Michael, and Louis, with a righteous repose, God's mercy is the kingdom of the heavens, the remission of their every sin. Let us ask of Christ, our immortal King and God. Του Κυρίου δεηθώμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, όταν θάνατο πατή σας, τότε διάβολο καταργή σας, και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, των ψυχών του κειμένων δούλων του Θεού, Ανδρέου, Φέδρου, Άνης, Μιχαήλ και Ηλίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο ανεψύξεως, έθε ο Πέδρο λύπη στεναγμός, παντεμάτωπα το παραυτόν παρακτερεν λόγο, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον. Ο τουγκής άνθρωπος, ως ζήστε κούκο μαρτήσει, σίγουρα μόνο εκτός αμαρτής υπάρχει η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. O God of all spirits and of all human flesh, as you trample down death, overthrowing the evil one and granting life to your world, will you, Lord, now grant rest to the souls of your servants, Andreas, Phaedros, Anis, Michael, and Louis, who have departed this life and fallen asleep. Will you grant to them, Lord, a place of light, a place of renewed life, a joyous place, shunned alike by pain, sorrow, and suffering. Every sin they may have committed in word or deed or thought, as a good and loving God, forgive. Sin that there is no man who shall live and sin not. For you alone are without sin, your righteousness endures forever, and your word is truth. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι σοι Ανάστασις, η ζωή και ανάπαυσις, των ψυχών του κειμένου δούλου του Θεού Ανδρέου, Φέδρου, Άνης Μιχαήλ και Ηλίου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, σε τον άρσου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us pray to the Lord. For you are the resurrection, the life, and the repose of the souls of your servants, Andreas, Phaedros, Anis, Michael, and Louis. Christ, the true God, to you we give glory, as to your eternal Father, who is from everlasting, your all-holy good and life-creating Spirit, always, now, forever, to the ages of ages. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι σοι Ανάστασις, η ζωή και ανάπαυσις, των ψυχών του κειμένου δούλου του Θεού Ανδρέου, Φέδρου, Άνης, Μιχαήλ και Ηλίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, σε τον άρσου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αγίας σας μία αξιομακάριστη. Αξιομακάριστη και είμαστε αδελφοί ημών. Αμήν. Είμαστε αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Glory to you, Christ our true God, and hope, glory to you. May Christ our true God, who rose from the dead through the intercessions of his most pure and holy mother, through the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable bodiless powers of heaven, through the supplications of the honorable, glorious prophet, forerunner John the Baptist, the holy, glorious, praiseworthy apostles, the holy, glorious, triumphant martyrs, our holy and godly ascetic fathers, who have excelled in asceticism, our father among the saints, Nicholas, Bishop of Myra, Lycia, the wonder worker, patron saint of our church, our father among the saints, John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, whose holy divine liturgy we celebrate today, the holy righteous ancestors of God, Joachim and Anna, of Saint Asclepius and Saint Timothy the righteous, whose memory we celebrate today, and of all your saints, have mercy upon us and save us as a good God who loves mankind. Τον Άγιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Through the prayers of all holy fathers, Lord Jesus Christ, our true God, have mercy on us and save us. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα ημάς. May the Holy Trinity protect us all. Καλή σας μέρα σε όλους. Good morning to you all. Please be seated. God bless you. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σήμερα την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, την πρώτη ημέρα του Τριωδίου, η Εκκλησία μας οθήσει προς την αληθινή μετάνοια
Και βλέπουμε την εικόνα δύο ανθρώπων που ανεβαίνουν στο ναό για να προσευχηθούν και βλέπουμε το μεγαλύτερο μάθημα σήμερα της υπερηφάνειας και της ταπεινότητας. Ο Φαρισαίος είναι ο ευσεβής και δίκαιος στα μάτια των ανθρώπων, αλλά με εγωισμό και με υπερηφάνειας είπε «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι και σαν αυτός ο τελώνης». Και τώρα, πιο μακριά από τον Φαρισαίον, ο άλλος, ο τελώνης, φαίνεται σαν αμαρτωλός στα μάτια των ανθρώπων, αλλά αυτός είναι πιο καλός και δίκαιος στα μάτια του Θεού, είπε προς το Θεό με ταπεινότητα, «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό και συγχωρισέ με και ελεησόν με». Η τέλεια ταπείνωση είναι το να αποδίδεις κάθε επιτυχία σου στην χάρη του Θεού. Πρώτα Θεός, με ταπεινότητα, θα ξεκινήσουμε το Τριώδιο με ταπεινοφροσύνη ή υπομονή και αγάπη, τις σημαντικές αρετές της Σαράκοστης. Today we begin the period of the Triodion, which is the ecclesiastical time period before and containing Great and Holy Lent. It's hard to believe that February is over. I've been saying that a lot. It's very hard to comprehend where January went, now where February went. I personally didn't have a December because I was very sick with my family, but time is going very quickly right now. We begin in just a few short weeks, Great and Holy Lent. It's also hard to believe that we're approaching the 1 year beginning of our coronavirus shutdown and restrictions, changing of our plans and closing down of the churches, etc. It's hard to believe that we are at that time period already. This entire year, I've tried to emphasize, especially within myself, we're about to talk about hypocrisy in just a few moments, me being the biggest hypocrite of everyone, to focus on repentance, to focus on a return to our Lord and Savior Jesus Christ during all these difficulties surrounding COVID-19. We're beginning Triodion today. And we have in the first few weeks of Triodion the important messages of the virtues that God wants us to possess and work on during Great and Holy Lent. How can we focus on these true virtues is the main lesson for today's gospel, the first gospel of Triodion. It is known as the Publican and the Pharisee. The publican is a tax collector. The Pharisee is a kind of a priest, if you will, very educated, most likely a lawyer or a scribe of some kind, and they both go to the temple to pray. This is a parable. This is not necessarily a true story. Both men simultaneously enter the temple and they go to pray. One of them, the publican, the tax collector, excuse me, let me start with the Pharisee. The Pharisee, who's righteous in the eyes of men, someone who should know what they're doing, someone who should know better, goes into the temple and prays, maybe loudly, "Thank you, God, that you made me the way that I am. Thank you, God, that you made me better than everyone else. Thank you, God, that I am better than all men, and I am better than that tax collector over there who is a sinner." Now he tells God what he does. "I fast, I tithe, I give to the poor," etc., etc.
Now, in the back corner of the temple, the tax collector, the person who is seen as a sinner in the eyes of man, is seen as a good person in the eyes of God, because he prays, God, have mercy on me, a sinner. And that's all he says. That's his main focus. God, have mercy on me. God, forgive me. And that's it. So which of these two men had a more favorable prayer, let's say? Which one of these men was more righteous in the eyes of God? I spoke about hypocrisy because we all can look at this parable and say, I will never be like the Pharisee. I will never be like the person that prays to God with ego and prays to God with pride. But we all do. The moment we say, oh, I don't need prayer, the moment we say, I don't need the church, the moment we say, I'm a spiritual person, but I don't believe in going to church, the moment we say, I know what I'm doing, I don't have to receive Holy Communion, the moment we say those things, we're becoming prideful. We're becoming just like the Pharisee. We may appear very good on the outside, but inside, spiritually, we need a lot of work. The first lesson of Triodion is humility. To begin Triodion, to begin Great and Holy Lent with humility, is one of the most important virtues that we can have at this time. Real humility is taking successes and giving all glory to God, to not be distracted by ego, and to not let our soul become corrupted with this pridefulness. How do we prepare for Great Lent? When we were young, all of us probably, when we were young, our parents or our teachers told us, I'm very proud of you. And that wasn't meant to make us prideful. That was meant to give us confidence to go through life with strength and fortitude and to be able to do the things that we had the ambition to do. I'm very proud of you. Fine. But that pride should turn into thankfulness to God. We have to be cautious of the definition of ourselves, perhaps. How can we look at our own life and say, this is how I'm dedicating my life to Jesus Christ, with all humility and with all prayer? Humility does not mean degradation or remorse. It does not mean affecting some sort of demanding external behavior. It does not mean considering oneself as the most vile and loathsome. I'm such a sinner. I'm such a bad person. I'm such a hypocrite, etc. We can't do that. That's the exact opposite. It's almost like we're being proud of our humility. I say that often. How can we be proud of our own humility? Today we read of the publican and the Pharisee. Next week we read of my favorite, the prodigal son. The following week we read of the sheep and the goats in the Sunday of Judgment, and the following is Forgiveness Sunday, right before Great and Holy Lent. Within all of those parables, they're all parables, within those parables, most of the time, we cannot identify as the good guy. The parables are designed to teach us, to humble us, to bring us closer to Christ and to the church. These next few weeks, as a warm-up to Great and Holy Lent, if you will, we find every opportunity to show our humility in our prayer to Christ, to ask for patience, to ask for strength, to become like the publican, the tax collector, to ask God for nothing but mercy, to ask him for humility, and to ask him to forgive us, that we may be blessed these approaching holy days. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. This Tuesday at 6:30 p.m., we will be having a Philoptikos meeting. You can speak to either
first and foremost, our president, Ms. Maria Hansen, and all the most of our executives are here today. Please let us know who's coming so we can prepare. If anyone cannot attend, we are offering that on Zoom as well. Let's see. We are also offering, we are resuming this week with our food pantry. Please look in the bulletin for any updates and schedule reminders. Wednesday evening, please contact me if you are interested in joining us for our Bible study via Zoom. It's virtual, especially now for Triodion and for Great Lent, focusing on prayer and continuing the letters of St. Paul. We're having beautiful discussions, and please join us if you are interested as well. For anyone who did not receive the winter edition of The Anchor, you can please see me, contact our office, or Patty Varillas, as we're trying to distribute the winter edition of Anchor. All the announcements are found within our bulletin. If you did not take one, please do so. Our deepest condolences this morning for my mother, for her beloved brother, my uncle Andrew, as we celebrated this morning his 40-day memorial, to the Fruxidis family, the Constantinidis family, and the Constantinou family. We wish deepest condolences and prayers for all of your families collectively. And on behalf of my family, thank you for your prayers for my uncle, for my Theo, and for your support and prayers for our beloved mother. God bless you all. Have a beautiful day. Chronia pola ke kalo triodio, me dynami ke kurayo. Naste kala. Amen.
Χριστόν την ημερήφανον φωνήν του Θεσίλωσον την Yeah.